περισσότερο λοιπόν από κάθε άλλη εποχή, τώρα που εισερχόμεθα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καλούμαστε να συγχωρήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας όσους τυχόν μας έβλαψαν ή μας αδίκησαν. Ας εφαρμόσουμε όλοι όσο μπορούμε το καταδύναμιν την εντολή της νηστείας. Όλοι όμως ας νηστεύσουμε και από την αμαρτία θα κάνουμε την νηστεία με τις τροφές όπως ορίζει η Εκκλησία μας, αλλά όμως θα κάνουμε και πνευματική νηστεία. Όπως λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, νηστεύσομεν αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι ερετικοί μέσα στο ίντερνετ που γράφουν ότι «φέτος νήστεψε από την κατάκριση, από την πονηρία, κάνε τα καλά έργα προς τον συνάνθρωπό σου και άφησε την νηστεία. Ω, υποκριτέ άνθρωποι, υποκριτές είναι όλοι αυτοί διότι θέλουν να φέρουν τον νόμο του Θεού στα μέτρα τους. Ταύτα έδιποι είσαι, κακίνα μία αφιένε. Θα τα κάνουμε και αυτά θα κάνουμε και σωματική νηστεία αλλά και πνευματική. Και πρωτίστως να συγχωρήσουμε όλους αυτούς που μας έβλαψαν, γι' αυτό και η Κυριακή της Τυρινής ονομάζεται και Κυριακή της Συγχωρήσεως.